Αν θες να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν, μήπως πρέπει να δράσεις και εσύ διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν. Φτιάχνοντας το προηγούμενο βίντεο, που ήταν το ερώτημα της φίλης για το πώς μπορούμε να αποφύγουμε την ψυχοπαθολογική έλξη και το trauma bonding και αν είμαστε καταδικασμένοι μια ζωή να κάνουμε επιλογές στις ερωτικές μας σχέσεις βασισμένες στην κακοποίηση της παιδικής μας ηλικίας, την οποία ακόμη δεν έχουμε ξεπεράσει και είναι ένα τραύμα ανοιχτό μέσω του CPTSD, της σύνθετης διαταραχής με τραυματικού στρες, έχω κάποιες μετασκέψεις. Είσαι 30, είσαι 40, είσαι 50, είσαι 60, είσαι 70 και έχεις κάποιες εμπειρίες. Πολλές ή λίγες, μικρές ή μεγάλες. Σε αυτές τις εμπειρίες που έχεις στη ζωή σου, ούτως ώστε να φτάσεις στο σημείο να γράψεις μια επιστολή και να πεις «Help, Θέκλα, βοήθεια, κάνω όλο λάθος επιλογές, όλες μου οι σχέσεις είναι κακοποιητικές, λειτουργώ συνεξαρτώμενη, ελκύομαι από τους νάρκες σου» κλπ. Έχεις λειτουργήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο δράσης, το λεγόμενο modus operandi, MO. Αυτό ακούγεται πολλές φορές στις ταινίες και στα ντοκιμαντέρια εγκλήματα. MO, το MO του δράστη, σημαίνει modus operandi, που στα ελληνικά σημαίνει τρόπος λειτουργίας, είναι από τη λατινική γλώσσα. Modus operandi. Έχεις ένα συγκεκριμένο MO. Έκανες κάποια συγκεκριμένα πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Για να αλλάξουν τα αποτελέσματα αυτό που κάνεις. Μήπως πρέπει να αλλάξει και τον τρόπο που κάνεις. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε το modus operandi μας. Δηλαδή να λειτουργούμε διαφορετικά. Και ποια είναι η αλλαγή η οποία θα μας εξασφαλίσει ή θα μας διασφαλίσει όσο γίνεται από το να κάνουμε ξανά επιλογές βασισμένες στο τραυματικό δέσιμο και στη ψυχοπαθολογική έλξη. Το να σταματήσουμε να θεωρούμε απαραίτητο αγαθό το να βρισκόμαστε μέσα σε μια σχέση. Είναι ωραίο αγαθό το γαμημένο. Είναι ευχάριστο. Είναι ικανοποιητικό, ειδικά είναι σχέση υγιής. Είναι ρε παιδί μου ξεκούραστο. Εκτονώνεσαι ερωτικά, σεξουαλικά. Κάνεις παρέα, νιώθεις συνδεσιμότητα, νιώθεις γεμάτος, γεμάτη. Είναι ωραίο πράγμα, δεν είναι άσχημο, δεν είναι κακό. Δεν είπαμε να μην θέλουμε τον έρωτα και να μην θέλουμε τις σχέσεις. Όμως, από τη στιγμή που για μας αυτό γίνεται εκ των όνου κάνευ, ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς ερωτικό σύντροφο, δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς ερωτική σχέση και θέλουμε οπωσδήποτε σόνι και χαλί, πέι χαλί λέγανε. Πρέπει να έχει να κάνει με την τουρκική διάλεκτο. Πέι χαλί στην κυπριακή διάλεκτο. Πέι χαλί σημαίνει σώνει και καλά. Πέι χαλί, σώνει και καλά, να έχουμε εγκόμενο, να έχουμε εγκόμενο, να έχουμε άντρα, να έχουμε γυναίκα. Πρέπει οπωσδήποτε. Μπορούμε να φανταστούμε τον εαυτό μας μόνο μας. Ή αν είμαστε μόνοι μας, θεωρούμε ότι έχουμε μια ζωή πολύ κατώτερο επίπεδο από αυτή που θα είχαμε αν είμαστε σε σχέση. Ξαναλέω, δεν μειώνω τη σημασία του ερωτισμού, της σεξουαλικότητας και της συντροφικότητας και της παρέας. Δεν το μειώνω και της συνδεσιμότητας. Σε καμία περίπτωση. Αν όμως είμαστε σαν πεινασμένα παιδάκια, τα οποία περιμένουν ψυχουλάκια για να νιώσουν κάτι, τότε πάρα πολύ εύκολα θα πέφτουμε ξανά στις ίδιες και στις ίδιες παγίδες. Άρα, χρειάζεται πρακτικά, όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας μας, στο modus operandi μας να αλλάξει και να σταματήσουμε να είμαστε εκείνα τα ρούχα που πουλάνε με την ΟΚΑ. Στο Κατζίδικα, τα ξέρετε, κάτι μαγαζιά που πας και αγοράζεις με την ΟΚΑ ρούχα, με το βάρος. Δηλαδή, λες, κοίταξε, αυτή είναι μια πολύ ωραία μπλούζα η οποία έχει αυτό είναι φτιαγμένη από αυτό το υλικό, έχει αυτό το σχέδιο, είναι ανθεκτική στις θερμοκρασίες του πλυντήρου, δεν ξέρω εγώ τι. Σκεφτείτε πώς προμοτάρετε ένα ρούχο το οποίο πουλιέται σε υψηλή τιμή. Πώς προμοτάρετε ένα ρούχο το οποίο πουλιέται σε υψηλή τιμή. Και το πώς είναι εκεί πέρα έτοιμο να το πάρει ο καθένας ένα ρούχο το οποίο πουλιέται με την ΟΚΑ, πουλιέται με το βάρος. Περισσότεροι από εμάς
θεωρούμε τον εαυτό μας αναλώσιμο. Αχα, Λάκη, πραγματικά σου μιλώ. Πραγματικά σου μιλώ, έχεις ξεφύγει πολύ. Και πραγματικά ούτε με την ΟΚΑ δεν θα μπορώ να σε πουλήσω στο τέλος. Ούτε με την ΟΚΑ έτσι που κάνεις. Ούτε με την ΟΚΑ. Και δεν συζητάω το αυτοκίνητο που σου κάνει. Λοιπόν, μπορούμε να σκεφτούμε τον εαυτό μας σαν ένα κομμάτι ενός σχεδιαστή, σαν ένα designer κομμάτι. Ότι είμαστε, ξέρω εγώ, ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Ένα φόρεμα με πολύ ωραία φόρμα. Ένα φόρεμα που εφαρμόζει τέλεια. Ένα φόρεμα που αναδεικνύει τη σουλουέτα, που είναι ένα κομμάτι τέχνης. Που θα πας να το δεις και θα το ξαναδείς. Παιδιά, έχω έναν πίνακα στο σπίτι. Ποιος είναι ακριβούτσικος, ένας μεγάλος πίνακας. Τον οποίον πήγαινα και τον έβλεπα στην γκαλερί και τον έβλεπα και έβλεπα την τιμή και μετρούσα τα κουκιά μου. Μιλάμε χρόνια, από το 8 μέχρι το 10, δύο χρόνια. Μέχρι που βρήκα τα χρήματα και πήγα και αγόρασα τον πίνακα και ήμουν τόσο χαρούμενη για εκείνο τον πίνακα, τόσο ευτυχισμένη. Αυτός ο πίνακας με την κοπέλα, με το πορτοκαλί, που κρατάει τα περιστέρια. Τον ήθελα τόσο πολύ αυτόν τον πίνακα και έκανα οικονομίες και μάζευα λίγα-λίγα τα χρήματα μέχρι που τα βρήκα. Φανταστήκα ένα ποσό 10 και 20 χιλιάδες ευρώ, ήταν 2.000 ευρώ ποσό ήταν όταν τον πήρα. Και τον πήρα με όλη μου την ευχαρίστηση και με πολύ προσοχή και ήρθε ο άνθρωπος να τον κρεμάσει και του έλεγα πρόσεξε και πρόσεξε να μην τον γδάρεις και τον πρόσεχα γιατί κοπίασα να αποκτήσω εκείνο τον πίνακα και γιατί εκείνος ο πίνακας είναι πολύ ωραίος αλλά πουλιόταν και σαν ωραίος, είχε επιφανή θέση μέσα στην καλέρι όταν τον είδα. Όταν τον είδα θυμάμαι το 8 ήταν που τον είδα. Το 8, ναι. Τον είδα και έμεινα. Και λέω, όχι, αυτός ο πίνακας, το θέλω. Ήταν όμορφος, μου άρεσε. Γιατί συνδύεται το μοντέρνο με το παραδοσιακό. Κάτι, μου μίλησε εκείνος ο πίνακας. Μου μίλησε. Και αν πήγαινα και έβλεπα έναν πίνακα, αν γι' αυτόν τον ίδιο πίνακα, αν αυτόν τον ίδιο πίνακα τον είχε καταχωνιασμένο και είχε μπροστά άλλους πίνακες, και του έλεγα πώς σου κάνει αυτός ο πίνακας. Μου λέει: ωραία, ένας βλάκας κάνει αυτό το πίνακα. Δεν είναι πολύ σπουδαίος πίνακας. Δώσε 10 ευρώ και τον παίρνεις. Δώσε 20 ευρώ και τον παίρνεις. Θα τον έπαιρνα αυτόν τον πίνακα. Ή αν τον έπαιρνα με τα 10 ευρώ, θα τον εκτιμούσα αυτόν τον πίνακα. Τον ίδιο πίνακα. Τον ίδιο ακριβώς πίνακα. Εντάξει, μπορεί το παράδειγμα που λέω να μην είναι καθαρό, να μην είναι ταιριαστό. Αλλά δεν λέω να πουλάμε τον εαυτό μας για πιο σημαντικό από ότι είναι, αλλά να ξέρουμε την αξία μας και να λειτουργούμε με βάση την αξία μας. Να ξέρουμε. Είμαι η Μαρία. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω φιλότιμο. Είμαι εργατικός άνθρωπος. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθώ να είμαι αγαπητικός προς τους άλλους ανθρώπους και σεβαστικός προς τους άλλους ανθρώπους. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω κερδίσει κάποιες μάχες και έχω δώσει πολλούς αγώνες στη ζωή μου. Άρα, έχω καμιά αλφαξία. Άρα μου αξίζει να συνδεθώ, αν θα συνδεθώ, με έναν άνθρωπο ο οποίος επίσης θα έχει παρόμοιες καλές προθέσεις, παρόμοια αγαθά κίνητρα. Με έναν άνθρωπο ο οποίος επίσης θα έχει αγωνιστεί στη ζωή του και θα έχει πολεμήσει και θέλει να συνεχίσει να πολεμάει ούτως ώστε να γίνεται ένας καλύτερος άνθρωπος. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω αναλάβει τις ευθύνες μου. Μου αξίζει να είμαι με κάποιον ο οποίος επίσης αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν χρειάστηκε να θυσιάσω την καλοπέρασή μου, να θυσιάσω τη βολή μου, προκειμένου να κερδίσω την πνευματική μου ελευθερία, είτε φεύγοντας από το σπίτι το γονιό μου, προτού είμαι πλήρως οικονομικά ανεξάρτητος, είτε χωρίζοντας από ένα γάμο που δεν ήταν ατέριαστος, αναλαμβάνοντας να μεγαλώσω τα παιδιά μου και τις ευθύνες μου απέναντι στα παιδιά μου. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος παραδέχομαι τα λάθη μου και παίρνω την ευθύνη για τα λάθη μου. Άρα μου αξίζει ένας άνθρωπος ο οποίος επίσης να είναι παρόμοιος. Δεν θα βγω στο ξεπούλημα και δεν θα πουληθώ με την ΟΚΑ. Αν θέλεις να πάρεις αυτόν τον πίνακα, κυρία μου και κύριέ μου, πήγαινε να μαζέψεις αυτά τα χρήματα και έλα να τον πάρεις όταν θα είσαι έτοιμος. Και αν ακόμη υπάρχει αυτός ο πίνακας, γιατί μπορεί κάποιος άλλος να έχει βάλει στο μάτι πιο νωρίς αυτόν τον πίνακα ή να έχει ήδη δουλέψει αρκετά ώστε να έχει μαζέψει τα χρήματα και να τα έχει για να μπορέσει να πάρει αυτόν τον πίνακα. Έτσι είναι. Δηλαδή πραγματικά
ας σταματήσουμε να πουλάμε τον εαυτό μας φτηνά. Ας αλλάξουμε το modus operandi μας. Αν το modus operandi μας ήταν πουλάω τον εαυτό μου φθηνά επειδή πιστεύω ότι δεν αξίζω και επειδή πιστεύω ότι είμαι ένας προβληματικός άνθρωπος και συνήθως οι κακοποιητικές οικογένειες λένε στα παιδιά τους τα θύματα, στα μαύρα πρόβατα, ότι έχεις πρόβλημα, έχεις πολλά νεύρα, είσαι παλιό χαρακτήρας. Πώς λειτουργείς έτσι όπως λειτουργείς, θα σε παίρνει κανένας, θα σε παντρεύεται κανείς. Δεν θέλει κανείς να είναι μαζί σου. Λάκη, ποιος θα σε πάρει για σκύλο έτσι όπως είσαι. Και ο Λάκης δεν είναι για δόσιμο. Είναι για δόσιμο. Είμαι για δόσιμο, Λάκης. Ο Λάκης δεν είναι για δόσιμο. Αλλά αν ήταν για δόσιμο, θα του λέγαμε, Λάκη μου, πώς κάνεις έτσι και πώς έχεις γρατζουνίσει τον ώμο της μαμάς και δεν θα σε παίρνει κανείς. Όχι, θα του λέγαμε, Λάκη μου, είσαι γλυκούλης. Λάκη μου, είσαι ένας καλός άνθρωπος. Έχεις κραγιό στη μούρη τώρα, ναι, στη μύτη. Ναι, Λάκη μου, και δεν σε δίνω, Λάκη. Όσα και να μου δώσουν, δεν σε δίνω, Λάκη. Δεν σε δίνω, δεν θα πας σε ένα τέλειο μέρος. Ε, Λάκη. Αλλάζουμε το modus operandi μας για να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Κάπου το έχω διαβάσει τώρα. Ξέρετε, έχει ένα σωρό ρητά το οποίο αποδίδονται στον Einstein, στο ένα στον άλλο. Λέει ότι είναι ο ορισμός της βλακείας, λέει, να κάνεις τα ίδια πράγματα και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Ας αλλάξουμε το modus operandi μας, λοιπόν.